το ανέμακτο lifting, χωρίς νηστέρι, χωρίς κόψιμο, χωρίς ράψιμο, χωρίς αιμορραγίες, με βελόνες βελονισμού και το μηχάνημα Vibrance Needle Shaping. Τι θα κάνουμε σε αυτό το ανέμακτο lifting? Θα φτιάξουμε το περίγραμμα, εδώ υπάρχει περίσσια λίπος, θα ανοίξουμε λίγο τις ρινοπαριακές, το ζυγωματικό θα ανέβει λίγο πιο πάνω, τις depression line εδώ πέρα θα τις φτιάξουμε και αυτές, και σιγά σιγά θα αρχίσει να ανορθώνει, διότι βάζοντας αυτές τις βελόνες βελονισμού πάμε κάθετα στο λιποκύτταρο. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε, τοποθετούμε τις βελόνες βελονισμού όπου υπάρχει πρόβλημα, στην περιοχή βέβαια του δέρματος, για να πιάσουμε τις ελαστικές ίνες και έτσι να ανορθώσουμε το πρόσωπο. Εδώ λοιπόν αυτό είναι το μηχάνημα OFF που ακουμπάει το ακροφύσιο του μηχανήματος OFF σε κάθε βελόνα βελονισμού. Διοχετεύεται ενέργεια και πάει και διαλύει το λιποκύτταρο. Οι ιστολογικές μας έχουν δείξει ότι πάει σε απόπτωση, δηλαδή σε φυσιολογικό κυταρικό θάνατο. Και ύστερα, μετά από κάποιες μέρες, θα αρχίσει να το ουρεί το λιποκύτταρο ο πελάτης μας. Γι' αυτό θα πρέπει να πίνουμε πάρα πολλά νεράκια. Εδώ τώρα τελειώσαμε τη λιπόλυση. Πάμε τώρα στη δεύτερη τεχνική που λέγεται needle shaping. Το ένα το ηλεκτρόδιο το κρατάει εδώ η Ξένια, το άλλο το ηλεκτρόδιο το κρατάει ο γιατρός. Η ενέργεια περνάει μέσα από τα χέρια του γιατρού στρίβοντας τη βελόνα βελονισμού και γατζώνοντας, έτσι βλέπουμε ότι γατζώνονται οι ελαστικές ίνες, φτιάχνοντας ένα αυτόλογο μνήμα, δηλαδή από το δικό μας τον οργανισμό, χωρίς να έχουμε βάλει τίποτα απολύτως. Σιγά σιγά ανορθώνει, προσπαθώ με πολύ μεγάλη δύναμη να πάω να βγάλω τη βελόνα βελονισμού, δεν βγαίνει όμως η βελόνα. Εγώ βλέπω διαφορά από εδώ τώρα, έχει γίνει διαφορά από το ένα με το άλλο. Και θα δεις όταν θα τις βγάλουμε τις βελόνες, θα δεις ότι αυτό εδώ θα έχει ανορθωθεί. Το πρωτόκολλο λέει 4-6 συνεδρίες μέσα σε 1,5 χρόνο. Από εκεί και ύστερα εξαρτάται από τη γύρανση, τη βαρύτητα του κάθε οργανισμού. Το βασικό είναι ότι με αυτές τις τεχνικές θέλει λίγο υπομονή, αλλά από την πρώτη συνεδρία έχουμε αποτέλεσμα.